Σε ποιον είναι ψηφιώσει θα απευθυνθείτε, κύριε Κουρέτα, σε ποιον είναι ψηφιώσει θα απευθυνθείτε για το δεύτερο γύρο? Απευθύνομαι και θα απευθύνομαι σε όλες τις κοινωνικές δυνάμεις ανεξαρτήτως κομμάτων. Να το πούμε ξεκάθαρα. Όπως άθεσα κοινωνικές δυνάμεις και όχι κομματικές, έτσι πιστεύω ότι θα κερδίσω στο δεύτερο γύρο. Θα απευθύνω τις κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες θέλουν να είναι απέναντι στις πολιτικές που οδηγούν σε αυτό το σημείο. Και απέναντι μας δεν είναι κανένας. Είναι οι πολιτικές που οδήγησαν τη Θεσσαλία σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή σε αυτή την κατάσταση η οποία είναι αναμοχήρωτη. Τι πιστεύετε ότι σας έφερε μέχρι εδώ? Μια υπόθεση μας, η οποία και σήμερα. Αν σκεφτείτε ότι σε αυτή τη συζήτηση τα πράγματα που είπαμε κράτησαν, έτσι, υπήρχαν κομματικές στηρίξεις από τα φουλιά, οι οποίες υποχώρησαν. Θεωρώ ότι το σωστό το οποίο έχουμε πάρει είναι ένα νικηφόρο σωστό, το οποίο θα ολοκληρωθεί την επόμενη Κυριακή. Θα είναι μια μάχη με την οποία θα κερδίσουμε. Οι μοίρες έπαιξαν ρόλο, πιστεύετε? Σε τι πράγμα? Οι μοίρες έπαιξαν τον εξής ρόλο, έβαλαν κάτω από το γενικό φακό, το οποίο ακριβώς έγινε γίνονται στη Θεσσαλία. Έχετε μιλήσει μάλλον σε επικοινωνία? Θα μιλήσει τώρα στην ομάδα? Σας είπα πριν. Απευθύνομαι σε ό,τι νομίζουμε σε αυτήν την ερώτηση για τρίτη φορά. Δεν μιλάω για συνυποψηφίους μου, μιλάω με την κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο είχα και το σωστό.